Hello! Σήμερα, στο Ερευνούντας Ανακαλύπτεις, θα μιλήσουμε για τον τελευταίο θανατοποινητή στην Ελλάδα που εκτελέστηκε. Πάμε intro! Κεφαλική ποινή. Θυμάστε, αυτό που βλέπουμε στις ταινίες που άνθρωποι εκτελούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, τους σκοτώνουν άλλοι με τουφέκια, αυτό ακριβώς. Στην Ελλάδα πρωτοέγινε το 1830 με ένα βοσκό. Δεν θα ασχοληθούμε όμως με αυτό, θα ασχοληθούμε με την τελευταία θανατική ποινή που έγινε το 1972. Από εκεί και πέρα δεν καταργήθηκε ο νόμος, αλλά μάλλον καταργήθηκε ο νόμος αργότερα, αλλά από το 1972 μέχρι να καταργηθεί ο νόμος, ενώ δικάστηκαν σε θανατική ποινή οι άνθρωποι, δεν εκτελέστηκαν ποτέ. Πάμε να δούμε τον τελευταίο θανατοποινήτη που εκτελέστηκε στην Ελλάδα. Ήταν ο Βασίλης Λιμπέρης, ένας νέος 27 ετών με δύο παιδιά. Κι όμως εκτελέστηκε στο απόσπασμα μπροστά στη μητέρα του. Τι έγινε και έφτασε μέχρι εκεί? Σήμερα, στο Ερευνώντας Ανακαλύπτεις, θα δούμε τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Θα δούμε πώς έφτασε ως εκεί. Αρχές Μαΐου 1967. Ο πατέρας του Βασίλη Λιμπέρη, ο Γιώργος Λιμπέρης, νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών με έμφραγμα. Δίπλα του νοσηλευόταν ο Μάρκου, ο πατέρας της μελλοντικής συζύγου του. Εκεί, σε αυτό το δωμάτιο, γνωρίστηκε ο Βασίλης με τη Βασιλική και ερωτεύτηκαν. 19 Αυγούστου του 1967. Βασίλης 22 χρονών, Βασιλική 19 χρονών. Αραβωνιάστηκαν. Λίγους μήνες μετά, στις 17 Δεκεμβρίου του 1967, το νέο ζευγάρι παντρεύτηκε. Έμειναν στο σπίτι της Βασιλικής στη μεταμόρφωση Χαλανδρίου. Σύντομα όμως το ζευγάρι άρχισε να έχει πολλά προβλήματα και να μαλώνουν. Η γειτονιά έλεγε πως οι περισσότεροι καυγάδες ήταν με την πεθερά, η οποία έμενε μαζί τους. Ο Λιμπέρης αργότερα ισχυρίστηκε πως τη ζήτησε να χωρίσουν. Η Βασιλική όμως δεν ήθελε. Πίστευε πως θα αλλάξει η κατάσταση, πως θα ξεπεράσουν τα προβλήματα. Θα τα καταφέρουν άραγε. 26 Ιουνίου του 1969 φέραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, κορίτσι, η Παναγιώτα. Δυστυχώς δεν άλλαξε κάτι. Η Βασιλική ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί. Όταν οι καυγάδες γίνανε πιο εντατικοί, πιο έντονοι και κυρίως με την πεθερά του. Ο Βασίλης έφυγε από το σπίτι, παράτησε την οικογένειά του και πήγε και έμεινε σε ένα σπίτι μόνος του στην πλατεία Βάθης. Συγγενείς και φίλοι είπαν πως ο Βασίλης δεν συμπεριφερόταν καλά στη Βασιλική. Είπανε πως μεθούσε, την κακομεταχειριζόταν, ξόδευε πολλά χρήματα, πως ζητούσε από την πεθερά του χρήματα και δεν τα επέστρεφε ποτέ. Ακόμη πούλησε και ένα οικόπεδο που είχε πάρει πρίκ από τη Βασιλική και λένε πως τα χρήματα τα έφαγε σε αυτήν την ακούλα στη ζωή. Παρ' όλα αυτά, η Βασιλική συνέχισε να είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο Βασίλης όμως έλεγε πως δεν είναι καλή νοικοκυρά και γενικά πως δεν του αξίζει ως σύζυγος. Του είναι λίγη. Η ιστορία αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ άσχημη τα Χριστούγεννα του 1971. Οπότε και ο Βασίλης, ο Λιμπέρης, γνωρίζει τρεις νεαρούς που μένουν στην ίδια οικοδομή με αυτόν. Και τότε αρχίζουν κάποια περίεργα σχέδια. Οι νεαροί ήταν 20 χρονών ο Αθανάσιος Σταμάτης, 25 χρονών ο Θεόδωρος Καπρέτσος και 18 χρονών ο Παύλος Αγγελόπουλος. Ένα βράδυ ο Λιμπέρης είχε πιει και τους είπε πως ένας φίλος του έκαψε την οικογένειά του και το σπίτι του και δεν τον ανακάλυψαν ποτέ και πως σκέφτεται να κάνει και ο ίδιος αυτό το έγκλημα. Ο 18χρονος Παύλος Αγγελόπουλος αντέδρασε στο άκουσμα αυτού. Παρ' όλα αυτά, ο Λιμπέρης το είχε πάρει απόφαση. Παράτησε τη δουλειά του και το μόνο που σκεφτόταν ήταν πώς θα καταστρώσει ένα σχέδιο για να βγάλει από τη μέση την οικογένειά του. Πώς θα κάψει το σπίτι της πεθεράς του. Ο λόγος βέβαια ήταν η περιουσία. Ήθελε να είναι ο μόνος που θα κληρονομήσει την περιουσία της πεθεράς και της γυναίκας του. Έτσι, υποσχέθηκε αρχικά στον Αγγελόπουλο ένα αυτοκίνητο, μία λιμουζίνα όπως είπε ο Αγγελόπουλος και χρήματα. Μετά το ίδιο έκανε και στους άλλους δύο και τους έπεισε. Απίστευτο και όμως αληθινό. Το σχέδιο ήταν έτοιμο. Ο Λιμπέρης είχε πείσει τον Αγγελόπουλο να βάλει φωτιά στο σπίτι της πεθεράς του την ώρα που θα λείπουν από μέσα η γυναίκα του και τα παιδιά του. Ένα βράδυ λοιπόν, ο Λιμπέρης με τον Αγγελόπουλο πήραν ένα μπιτόνι βενζίνη και πήγαν στο σπίτι της πεθεράς του.
Όταν όμως φτάσανε εκεί, καταλάβανε πως το ένα βιτόνι δεν φτάνει. Είναι λίγη η βενζίνη και συνειδητοποιώντας πως τα παιδιά είναι στο σπίτι, αποφάσισαν να μην δράσουν. Λίγες μέρες μετά, στις 5 Ιανουαρίου 1972, στις 2 και 10 το βράδυ, ο Λιμπέρης με τον Καπέρετσο και τον Αγγελόπουλο ήταν ήδη έξω από το σπίτι της πεθεράς του. Είχαν φροντίσει αυτή τη φορά. Είχαν πάρει αρκετή βενζίνη, αφού είχαν σταματήσει και είχαν αγοράσει βενζίνη από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισίας. Έτσι, άφησαν τον Καπρέτσο να φυλάει τσίλες έξω από το σπίτι, ώστε να μην τους πάρει χαμπάρι και κανένας. Και μπήκαμε στο σπίτι. Πρώτος μπήκε ο Αγγελόπουλος. Του άνοιξε ο Λιμπέρης με το κλειδί και άφησε το κλειδί στην πόρτα. Μπήκε μέσα ο Αγγελόπουλος κρατώντας 2 μπιτόνια βενζίνη. Ακολούθησε από πίσω ο Λιμπέρης κρατώντας 1 μπιτόνι βενζίνης. Ο Αγγελόπουλος άφησε το 1 μπιτόνι εκεί στην είσοδο και προχώρησαν προς τα μέσα κρατώντας από 1 μπιτόνι βενζίνη ο καθένας. Κάπου εκεί ο Αγγελόπουλος μετάνιωσε. Δεν ήθελε να το κάνει. Ο Λιμπέρης όμως τον εκβίασε, τον απειλήσε πως θα το σκοτώσει. Και έτσι προχώρησαν το σχέδιό του. Ο Αγγελόπουλος μπήκε στο δωμάτιο που κοιμόταν η πεθερά του. Δίπλα από την πεθερά του υπήρχε μια κούνια με ένα παιδί. Περιέλουσε το δωμάτιο με βενζίνη και άναψε ένα σπίρτο. Του σπάσε το σπίρτο, δεν τα κατάφερε. Άναψε δεύτερο, το πέταξε και έφυγε. Ο Λιμπέρης την ίδια ώρα βρισκόταν στο δωμάτιο που κοιμόταν η γυναίκα του με την κόρη του και έκανε ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή άρχισαν να ακούγονται φωνές, κραυγές, άρχισαν να τσιρίζουν οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν μέσα. Λογικό, οι δύο γυναίκες με τα παιδιά. Η Βασιλική έτρεξε να πάρει την αστυνομία και την πυροσβεστική τηλέφωνο. Ο Λιμπέρης όμως την άρπαξε από τα μαλλιά, την έριξε πάνω στη φωτιά και μάλιστα με το πόδι του την πατούσε πάνω στη φωτιά και της έλεγε: «Τώρα θα τα πληρώσεις όλα». Ο Αγγελόπουλος μέσα σε αυτό το χαμό τα χάσε. Κατάλαβε τι έγινε, συνειδητοποίησε τι έγινε, δεν ξέρει κανένας. Πήρε το τρίτο μπιτόνι και το έριξε πάνω στο Λιμπέρη με σκοπό να το βάλει φωτιά, να το σκοτώσει κι αυτόν. Ο Λιμπέρης όμως κατάφερε, μπήκε πίσω από μία πόρτα και σώθηκε. Αργότερα, ο Αγγελόπουλος ισχυρίστηκε πως το έκανε αυτό γιατί του είχε πει πως τα παιδιά του δεν θα είναι στο σπίτι. Επέστρεψαν στην πολυκατοικία, επέστρεψαν στο σπίτι, στην πλατεία Βάφης. Ο Λιμπέρης τους είπε ότι έγινε, έγινε και να μην μιλήσει κανείς. Μάλιστα, συνεννοήθηκαν και για το τι θα πούνε. Τα ρούχα τους, βέβαια, ήταν καμένα σε διάφορα σημεία. Το πρόσωπο του Λιμπέρη είχε εγκάβματα. Ο Σταμάτης μάζεψε τα ρούχα όλων και τα πέταξε σε ένα κάδο. Πέντε η ώρα το πρωί. Ο σύζυγος της αδερφής της Βασιλικής περνούσε μπροστά από το σπίτι της πεθεράς του για να πάρει στη δουλειά του, όταν είδε καπνούς και σταμάτησε να δει τι έγινε. Αμέσως έτρεξε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Είδε τη Βασιλική κάτω να βογκάει, καμένη, αλλά ήταν ακόμα ζωντανή. Λίγο πιο πέρα είδε το μικρό Γιωργάκι, που την επόμενη μέρα έχει γενέθλια. Ανέστητο. Βρήκε την Παναγιώτα ανέστητη στο δωμάτιο της γιαγιάς και τη γιαγιά μέσα στο μπάνιο. Λίγο αργότερα έφτασε και η Ευαγγελία που την είχε ειδοποιήσει ο άντρας της. Η Ευαγγελία ήταν η αδερφή της Βασιλικής και έζησε αυτό το πράγμα. Αμέσως κάλεσαν τις αρχές. Η Βασιλική μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο η Βασιλική εκμυστηρεύτηκε σε μια θεία της που ήταν μοναχή πως όλο αυτό το έκανε ο άντρας της. Το είπε, το ομολόγησε. Στο γιατρό της είχε πει ότι μάλλον το έκανε ο άντρας της, γιατί στις 18 Ιανουαρίου είχαν το δικαστήριο για τη διατροφή και δεν θα ήθελε να την πληρώσει τη διατροφή. Αλλά ζήτησε να μην του κάνουν κακό, απίστευτο, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η Βασιλική δεν τα κατάφερε, ξεψύχησε και αυτή. Ο Σωκράτης Καψάσκης ήταν ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, όπου βγήκε και ανακοίνωσε. Πρόκειται για το ανατριχιαστικότερο έγκλημα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Απεσιότερο έγκλημα δεν έχω δει στα 30 χρόνια της αδειοδρομίας μου ως ιατροδικαστού. Οι δύο γυναίκες, η γιαγιά και η μαμά, είχαν εγκάβματα στο 95% του σώματός τους. Τα παιδιά στο 75% του σώματός τους. Ήταν απίστευτο ο τραγικός θάνατος αυτής της οικογένειας. Την 5η 6 Ιανουαρίου 1972 έγινε η κηδεία των θυμάτων. Ο Λιμπέρης είχε συνεννοηθεί με τους συνεργάτες του να πούνε πως παίζαν όλοι μαζί χαρτιά και πως πήγανε νωρίς για ύπνο για να πάνε την άλλη μέρα στη δουλειά τους. Επίσης, για να εξηγήσει τα εγκάβματα στο πρόσωπό του, είχε πει πως θα πει ότι πήγε να κάνει καφέ στο καμινέτο και έπιασε φωτιά το καμινέτο και κάηκε στο πρόσωπο.
Την άλλη μέρα το πρωί, μάλιστα, τον πήρε ο πατέρας του τηλέφωνο και ο Λιμπέρης έκανε το ανήξερο, ότι δεν ξέρει τίποτα. Και καλά έτρεξε στο σπίτι να δει τι έγινε, στο σπίτι της πεθεράς του. Εκεί είδε μαζεμένο κόσμο που έλεγαν ότι μάλλον πήρε φωτιά από σόμπα ή από κάτι άλλο το σπίτι και έτσι ηρέμησε. Δεν θα κατηγορηθεί για τίποτα. Ήταν σίγουρος πως έχει διαπράξει το τέλειο έγκλημα. Όταν είδε και τις εφημερίδες να γράφουν για το τυχαίο περιστατικό, τότε ήταν σίγουρος, τα κατάφερε. Δεν ήξερε ότι η καλόγρια, η μοναχή, η θεία της γυναίκας του ήξερε την αλήθεια. Δεν ήξερε πως η γυναίκα του έζησε για λίγο και κάπου είπε την αλήθεια. Νόμιζε πως τη βρήκανε νεκρή και αυτή στο σπίτι, όπως τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι όταν τον κάλεσε ο ανακριτής, είπε ότι έχουν συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους, ότι παίζαν χαρτιά μέχρι αργά, οπότε είχε το άλοθε και πήγανε για ύπνο γιατί έπρεπε ο καθένας να πάει στις δουλειές του το πρωί. Τα εγκάβοντα στο πρόσωπό του, όπως είπαμε, δικαιολογήθηκε ότι πήρε φωτιά το καμινέτο την ώρα που πήγε να πάρει καφέ, να φτιάξει καφέ, και έτσι θεωρούσε ότι όλα είναι καλά. Όταν όμως του είπανε πως έχουν ομολογία, τάχασε. Τάχασε, λύγησε και ομολόγησε. Την επόμενη μέρα έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματος. 1500 άτομα είχαν μαζευτεί και το γιουχάρανε. Ο ίδιος έλεγε πως δεν ήξερε ότι είναι μέσα τα παιδιά του και πως αν το ήξερε δεν θα το έκανε. Επίσης ζήτησε να τον δικάσουν σε θανατική ποινή αν πιστεύουν ότι ήξερε ότι είναι μέσα τα παιδιά και έκανε ό,τι έκανε. Το δικαστήριο έγινε. Παρασκευή 5 Μαΐου του 1972. Ο Λιμπέρης τα άρχισε όλα στην πεθερά του. Είπε πως για όλα φταίει η πεθερά του. Στο γάμο του δεν είχε προβλήματα, παρά μόνο μάλωνε με την πεθερά του. Οι άλλοι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν τι έκαναν και δήλωσαν μετάνοια. Κυριακή 7 Μαΐου 1972. Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε και ήταν Λιμπέρης και Αγγελόπουλος 4 φορές σε θάνατο. Καπρέτσος, ισόβια κάθειρξη. Σταμάτης, φυλάκιση, 3 έτη. Το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο Λιμπέρης μεταφέρθηκε στις φυλακές της Αίγινας, σε έναν ειδικό χώρο, όχι σε κελί, γιατί φοβούντουσαν πως οι φυλακισμένοι θα του κάνουν κακό. Όταν ο Λιμπέρης βρισκόταν στις φυλακές της Αλικαρνασσού, έκανε αίτηση χάριτος. Απορρίφθηκε όμως. Και πλησίαζε η μέρα της εκτέλεσής του. Παρασκευή 25 Αυγούστου 1972, 5:50 το πρωί. Στην περιοχή της Κρήτης 2 ωράκια μεταφέρθηκε ο θανατοποινήτης. Το εκτελεστικό απόσπασμα ήταν έτοιμο. Μάλιστα, όταν ρώτησαν τους στρατιώτες ποιος θέλει να συμμετέχει στο στρατιωτικό απόσπασμα, δήλωσαν πρόθυμοι 30. Χρειαζόντουσαν μόνο 12. Τους είχαν. Σε αυτή την τελευταία εκτέλεση όμως έγινε κάτι φοβερό. Ο Λιμπέρης είχε ήδη 6 σφαίρες πάνω του και έπρεπε κάποιος να δώσει τη χαριστική βολή. Αυτός ήταν ο επικεφαλής, ο υπολοχαγός, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να το κάνει. Δεν τα κατάφερε, δεν μπορούσε να δώσει την τελειωτική βολή σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι διέταξε τον Επιλοχία να πάρει τη θέση του. Ο Επιλοχίας πλησίασε, ήταν όμως πάρα πολύ ταραγμένος. Είχε στα χέρια του το αυτόματο και κοίταξε αλλού για να μπορέσει να δώσει αυτή τη χαριστική βολή. Έτσι, από την ταραχή του, πυροβόλησε με το αυτόματο 3 φορές το Λιμπέρι στο κεφάλι, σε σημείο που παραμορφώθηκε το κεφάλι του. Και αυτή ήταν η τελευταία θανατική ποινή. Ναι, σωστά, και ο Αγγελόπουλος είχε δικαστεί σε θανατική ποινή. Όμως ήταν 18 χρονών. Και έτσι τότε αποφάσισαν να του δώσουν χάρη, να μην το θανατώσουν, να του δώσουν μια ευκαιρία. Το 1975 η ποινή του έγινε ισόβια και αργότερα, αρχές του 1990, αφέθηκε ελεύθερος γιατί έδειξε καλή διαγωγή. Αυτή η ιστορία έχει γίνει και ταινία. Ονομάζεται «Οι σατανάδες της νύχτας», για όποιον θέλει να τη δει. Και ήταν η τελευταία εκτέλεση στην Ελλάδα, η τελευταία εκτέλεση θανατοποινήτη. Βέβαια, ο νόμος συνέχισε να ισχύει, αλλά δεν έγινε καμία εκτέλεση μέχρι το 1993, όπου ο νόμος καταργήθηκε.
Εσείς γνωρίζετε αυτή την ιστορία. Γνωρίζετε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαναφέρει τη θανατική ποινή και ήδη έχουν εκτελέσει αρκετούς. Θα αναφερθούμε σε αυτό. Βέβαια, οι λόγοι που σταμάτησαν να ισχύει η θανατική ποινή, ο κύριος λόγος ήταν ότι εκτελέστηκαν και αθώοι άνθρωποι. Σκεφτείτε το λοιπόν, έγιναν και λάθη μέσα σε όλο αυτό. Άραγε η θανατική ποινή αξίζει να υπάρχει. Και αν αξίζει να υπάρχει, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται, να πραγματοποιείται. Περιμένω, όπως είπα, τις απόψεις σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα χαρώ να δω ένα like.